Έχουμε λίγο να κουβεντιάσουμε, γι' αυτό παρακάλεσα τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, να είναι μαζί για να κάνουμε μια κουβέντα. Στην αρχή ήθελα να κουβεντιάσουμε την επόμενη μέρα των γαλλικών εκλογών και τη σημασία της νίκης Μακρόν, αλλά έχει προσθεθεί πολύ ύλη από τότε. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Παγουλάτο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Θήμα. Καταρχήν, όλα δείχνουν ότι επιταχύνονται τα πράγματα, δηλαδή η Ευρώπη πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα, ξαναβάζει στο τραπέζι κυρώσεις που μέχρι προχτές δεν συζητιόνταν, όπως η απαγόρευση, ας πούμε, του πετρελαίου. Ενδεχομένως εκβιάζεται να πάρει μέτρα και για το φυσικό αέριο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να το κάνει ενιαία, αν μπορεί να το κάνει και να διατηρήσει την ενότητά της. Η Ευρώπη είναι δημοκρατικές κυβερνήσεις που πιέζονται από την κοινή γνώμη και υπάρχει μια δυναμική στην κοινή γνώμη υπέρ της κλιμάκωσης των κυρώσεων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το οικονομικό κόστος και το οικονομικό κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό ενεργειακής εξάρτησης που έχει κάθε χώρα και επομένως εκεί αναζητάται ισορροπία. Είναι σαφές ότι αν μπορεί κανείς να δει στο βάθος μια στρατηγική του Πούτιν, υπάρχει μια στρατηγική που ήταν πάντοτε ίδια στρατηγική διαίρεσης της Ευρώπης. Και η Ευρώπη, ενώ αντέδρασε ενωμένη, διαφωνεί στο εσωτερικό της, στο πόσο μακριά πρέπει να πάνε οι κυρώσεις, στο αν κάποιες χώρες θα δεχτούν κάποιους από τους όρους για τους οποίους πιέζει ο Πούτιν. Έχουμε δει την Ουγγαρία, η οποία είναι η πιο συνεργάσιμη από όλες. Δεν αναμένεται να δούμε πολλές άλλες. Αλλά κυρίως κάποια στιγμή θα δούμε τις συνέπειες των οικονομικών επιπτώσεων από τις οικονομικές κυρώσεις. Και αυτό φοβάμαι μπορεί να είναι το μεγάλο στοίχημα του Πούτιν. Είδαμε στη Γαλλία πως ενδυναμώθηκε η Λεπέν και ακόμα δεν έχουν καν αρχίσει να εκτιλήσονται οι οικονομικές κυρώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Λέτε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα το μακρύ παιχνίδι του Πούτιν, της Ρωσίας, είναι να εισπράξει η Ευρώπη τις συνέπειες οικονομικές και κοινωνικές του πολέμου που θα συνεχίζεται και των κυρώσεων που επίσης θα συνεχίζονται και αυτό να τη φέρει σε κοινωνικές και πολιτικές ταραχές. Που είναι η αντίστροφη όψη του παιχνιδιού της Δύσης. Η στρατηγική της Δύσης είναι η μεσομακροπρόθεσμη αποδυνάμωση του Πούτιν, του καθεστώτος Πούτιν, ως συνέπεια των οικονομικών κυρώσεων. Με τις οποίες απαντά η Δύση στην επιθετικότητα και στο βάρβαρο αυτό πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε μπει σε μια χαρτογράφητη περιοχή και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος χάρτης, κάποιος οδικός χάρτης με τον οποίο η Ευρώπη να ξέρει πώς αντιδρά σε τέτοιου είδους κρίσεις. Έχουμε δει και συμβάσεις να παραβιάζονται και από τις δύο πλευρές, γιατί οι οικονομικές κυρώσεις ειδικά στο βαθμό που απλώθηκαν σε περιοχές όπως τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών και τα λοιπά, μπαίνουν σε ένα εύρος και μια ένταση που δεν έχουμε ξαναδεί και αυτό είναι ένας παράγοντας που υπό κανονικές συνθήκες θα έτεινε να προκαλεί διαφωνίες στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής οικογένειας και το ότι έχουμε δει την Ευρώπη σε σημαντικό βαθμό να αντιδρά ενωμένη και συντονισμένη και θα έλεγα και με μεγάλη ταχύτητα για τα δεδομένα της ταχύτητας με την οποία φτάνει σε τέτοιες αποφάσεις, θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό κεκτημένο, αλλά έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι είναι η κοινή εκτίμηση πια, ότι αυτό που νομίζαμε ότι θα είναι μια υπόθεση λίγων ημερών, άντε λίγων εβδομάδων ή άντε λίγων μηνών, μπορεί να είναι μια υπόθεση με πολύ μεγάλο βάθος. Αυτό μεταφράζεται καταρχήν πέρα από όλα τα άλλα και σε έναν κίνδυνο ηφαισιακών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και αν πάμε σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου που είναι αυτό το οποίο προσπαθεί εδώ και καιρό η γερμανική κυβέρνηση να αποτρέψει γιατί έχει μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, αν πάμε σε πλήρη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, εκεί είναι σαφές ότι αυτό θα έχει πια και ηφαισιακές επιπτώσεις. Και οι δευτερογενείς συνέπειες των ηφαισιακών επιπτώσεων ενώ στο κοινωνικό και στο πολιτικό πεδίο είναι δύσκολο να εκτιμηθούν αλλά δεν θα είναι θετικές.
Η Ευρώπη έχει ήδη μπει σε ένα περιβάλλον δεκαετίας του 70 ως προς τις πληθωριστικές πιέσεις και την ενεργειακή κρίση, αλλά σε ένα, με ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι δεκαετία του 70, όπου είχαμε μεγάλες συνενέσεις δημοκρατικές, είχαμε ένα ισχυρό δημοκρατικό τόξο, σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι δυνάμεις του εθνικισμού και του λαϊκισμού κάθε τόσο κερδίζουν κάτι από οποιαδήποτε οικονομική κρίση και οποιαδήποτε κοινωνική κρίση. Και έχουμε τον πιο ισχυρό εξωγενή παράγοντα που υποκινεί αυτές τις κρίσεις, που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επιθετικότητα του Πούτιν. Άρα είμαστε σε μια, στην αρχή πιθανώς, μιας κρίσης που δεν μπορεί να διαβλέψει κανείς πόσο μακριά θα πάει. Προφανώς αυτό εξαρτάται από το πόσο μακριά θα πάνε οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία και πόσο γρήγορα θα έχουμε κατάπαυση του πυρός. Σας φαίνεται αυτό που διαβάζω, ας πούμε, ότι και αν το δει κανείς από την αμερικανική οπτική, η Ουάσιγκτον ξεκίνησε και εκείνη με την εκτίμηση ότι οι Ουκρανοί δεν θα αντέξουν παρά λίγα 24 ώρα στη ρωσική επίθεση, ξαφνιάστηκε από την αντίσταση των Ουκρανών και στη συνέχεια είδε εκεί μια ευκαιρία ότι αν ενισχύσουμε με χρήματα και όπλα τους Ουκρανούς, μπορεί στο τέλος αυτού του πολέμου να έχουμε μια στρατηγική ήττα της Ρωσίας, μια παγίδευση της Ρωσίας και μεγάλη αποδυνάμωσή της. Και αυτό δεν είναι μόνο δηλαδή η Ρωσία που κάνει αυτά που κάνει, είναι ότι και ο εγκλωβισμός της στην Ουκρανία θεωρείται μια στρατηγική ευκαιρία από την άλλη πλευρά. Σας φαίνεται λογική ανάλυση αυτή? Ναι, είναι λογική ανάλυση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά υπό αυτή τη διοίκηση, βλέπουν τη Ρωσία υπό ένα ψυχροπολεμικό πρίσμα. Ναι. Άλλωστε η διοίκηση αυτή είναι εκείνη η οποία αναλαμβάνει, ουσιαστικά συνεχίζοντας τη διοίκηση Ομπάμα, και η Ρωσία ακόμα ήταν ένας αντίπαλος τότε. Και προφανώς η επιθετικότητα του Πούτιν την έχει σαφώς καταστήσει αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας προσωρινά στην άκρη τη στόχευσή τους προς την Κίνα. Πιθανώς πολλοί προσλαμβάνουν αυτή την υπόθεση ως μια ευκαιρία στρατηγικής αποδυνάμωσης του Πούτιν και της Ρωσίας. Είναι αμφίβολο, εάν και ανήκω και εγώ σε εκείνους που εξεπλάγησαν με την εισβολή, διότι είναι δύσκολο να διαβλέψει κανείς τι ωφέλειες μπορεί να έχει ο Πούτιν στο τέλος της ημέρας από έναν πόλεμο με δεδομένη πλέον, όπως ξέρουμε, όπως σωστά επισημάνατε, την απόφαση των Ουκρανών να αντισταθούν. Κανείς δεν περίμενε ότι η αντίστασή τους θα κρατήσει τόσο μεγάλο διάστημα με τόσο λίγες στρατιωτικές επιτυχίες για τους Ρώσους. Επομένως, αυτό αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για όσους στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη θέλουν την Ρωσία του Πούτιν στρατηγικά αποδυναμωμένη στο τέλος ημέρας, αλλά δημιουργεί και πολύ μεγάλους κινδύνους. Ναι, κατά ακριβώς τον ίδιο τρόπο που είναι αυτοί τους οποίους ήδη συζητήσαμε. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν σας ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, είχα στο μυαλό μου τον Μακρόν, τη Γαλλία, τις γαλλικές εκλογές και τη σημασία τους. Αλλά κάνω την εξής, πώς να πω, απλή αφελή σκέψη. Ο Μακρόν έχει εκλογές βουλευτικές στις 12 Ιουνίου. 31 Μαΐου είναι μια σύνοδος κορυφής που έχει οριστεί για τότε, για να συζητηθούν όλα τα κρίσιμα θέματα που αναβάλλονται. Τα ενεργειακά, η κοινή αντίδραση της Ευρώπης στην ενεργειακή κρίση, οι κυρώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αν ήμουν Μακρόν, θα έλεγα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, κάντε κάτι, πάρτε μια απόφαση, γιατί αλλιώς κινδυνεύω στις 12 Ιουνίου να υποστώ την απογοήτευση της ευρωπαϊκής κοινής, της γαλλικής κοινής γνώμης και να χάσω την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα η νίκη μου στις προεδρικές εκλογές να είναι ανεφαντικειμένου. Δεν ξέρω αν σκέφτομαι σωστά, δηλαδή έτσι σκέφτεται ο Μακρόν, και δεν ξέρω αν λέγοντάς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους μπορεί και να τους πείσει να κάνουν κάτι. Για να ξεκινήσω από το τελευταίο, δεν είναι πολύ πιθανόν, παρότι ο Μακρόν βγαίνει με πολύ ενισχυμένο το πολιτικό του κεφάλαιο, είναι πλέον σαφέστατο ο ισχυρότερος ηγέτης στην Ευρώπη και είναι, και θα έλεγα, και σε βάθος δεκαετιών και ο σημαντικότερος ηγέτης στην Ευρώπη, κοιτώντας πίσω τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Οι εκλογές, οι κοινοβουλευτικές, θα παιχτούν σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών. Και εκεί το κυρίαρχο ζήτημα θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που έδωσε τη
δυναμική στη Λεπέν, δηλαδή αγοραστική δύναμη, το πόσο στοιχίζει η βενζίνη, το πόσο στοιχέρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος. Η Γαλλία έχει το πλεονέκτημα ότι η εξάρτησή της είναι περιορισμένη. Ναι, γιατί έχει τα πυρηνικά. Ενέργεια. Έχει τα πυρηνικά και ο Μακρόν έχει ένα πιστικό σχέδιο που νομίζω ότι φαίνεται ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου τμήματος της γαλλικής κοινωνίας για την οικολογική μετάβαση, αλλά και την εισαγωγή πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και το κρίσιμο θα είναι ποιο θα είναι το κλίμα, το οικονομικό, αν ο Μακρόν θα έχει πείσει ότι πρόκειται να ικανοποιήσει τους Γάλλους σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής τους, σε ό,τι αφορά κυρίως την πόλωση που υφίσταται σήμερα η γαλλική κοινωνία, αν θα μπορέσει να γεφυρώσει αυτό το μεγάλο χάσμα που πλέον χωρίζει, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι δύο διαφορετικές κοινωνίες. Αν κοιτάξει κανείς πώς κατανέμεται η ψήφος στη βάση του μορφωτικού επίπεδου, το αν ζουν σε μεγάλες πόλεις ή σε μικρές πόλεις στην επαρχία, στη βάση κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, είναι δύο διαφορετικές χώρες. Έχει χαρακτηριστικά η Γαλλία που συναντάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, για παράδειγμα. Η ψήφος στη Λεπέν ήταν σε μεγάλο βαθμό μια ταξική ψήφος που έχει άμεση σύνδεση με το μορφωτικό επίπεδο και άμεση σύνδεση με το που ζουν οι άνθρωποι που την ψήφισαν. Άρα θα πρέπει να λειτουργήσει γεφυροποιητικά και πρέπει να το κάνει πολύ γρήγορα και πρέπει να το κάνει χωρίς να διεξάγει ο ίδιος καμπάνια, διότι κάτι τέτοιο είναι συνταγματικά απαγορευμένο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, στο δρόμο προς τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Θα κριθούν πολλά από το ποιον ή ποιαν θα επιλέξει ως πρωθυπουργό. Σωστά. Με αυτό το πρόσωπο θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα προς ποια κατεύθυνση θέλει να το απευθύνει, αν θα είναι πρωθυπουργός κέντρο-αριστερής, ας πούμε, κέντρο-αριστερού προσανατολισμού ή κέντρο-δεξιού. Και βέβαια και από τις κινήσεις που λέτε, δηλαδή θα είναι σημαντικό να βγει από τη σύνοδο κορυφής 31 Μαΐου με κάποια επιτυχία. Εδώ που τα λέμε είναι σημαντικό και για εμάς. Δηλαδή, και είναι σημαντικό για εμάς. Μια χώρα σαν την Ελλάδα που αν δεν έχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε αυτό, πολύ ακριβώς λίγα μπορεί να κάνει υπομονή. Και είναι πιθανό να τον διευκολύνουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι, αλλά έχουμε δει τις δυσκολίες μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παγκουλάτο. Καλημέρα και χρόνια πολλά ξανά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.